Εχθέ άκουσα τον κύριο Τσίπρα που λέει ότι οι μειώσει που προτείνει και εσεί στου φορολογικού δείκτε έχουν κόστο 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτά τα χρήματα όπου θα βρεθούν. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή, ε, κύριε Χασαπόπουλε, μιλ, 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 μιλήσαμε από το 2016 για την ανάγκη να υπάρχει ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής. Λιγότερη φόρη, περισσότερη ανάπτυξη. Και δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγουμε ως κεντρικό Σύνθημα τη προεκλογική μα εξτρατεία, το ισχυρή ανάπτυξη, αυτοδύναμη Ελλάδα. Για να δείξουμε ότι αν δεν υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, δεν μπορεί η χώρα πραγματικά να πατήσει καλά στα πόδια τη και δεν μπορούν και τα δημόσια οικονομικά να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να υποστηρίζουν το κοινωνικό κράτο. Άλλα τα έσοδα με ανάπτυξη 2% και άλλα τα έσοδα με ανάπτυξη 4%. Άρα, η αναπτυξιακή δυναμική την οποία οραματιζόμαστε με μια μεγάλη έκρηξη επενδύσεων είναι δεδομένο ότι θα φέρει περισσότερα έσοδα στον κρατικό προπολογισμό. Οι δαπάνε τι οποίε έχουμε εστιάσει που μπορούμε να συμμαζέψουμε είναι συγκεκριμένε. Τα έχουμε πει αυτά πολλέ φορέ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνα σήμερα ο οποίο να διαφωνεί ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογία στη χώρα μα. Εξάλλου το λέει και ο ίδιο ο κ. Σύπρα πια. Άρα δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ποιο μπορεί να φέρει στη χώρα την ισχυρή ανάπτυξη. Η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει εστιάσει αυτό και ξέρει πώ να το κάνει είναι η Δημοκρατία. Κύριε Είστε βέβαιο ότι αν εκλεγείτε εσεί πρωθυπουργό την 7η Ιουλίου, θα πάτε με αυτό το πρόγραμμα να υλοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα. Αν οι Βρυξέλλε, γιατί έχετε πει ότι είμαστε υπό την εποπτεία των Βρυξελών, σα πούν αυτά που λε δεν μπορούν να γίνουν, εμεί πιστεύουμε σε ένα άλλο μείγμα πολιτική, δεν μπορεί να μειώσει του φόρου ακόμα. Εκεί εσεί έχετε διασφαλίσει ότι θα μπορέσετε να φτάσετε μέχρι τέλου ή και να συγκρουστείτε ακόμα και να υλοποιήσετε το ο πρόγραμμα. Ο προπολογισμό του 2020, που είναι ο πρώτο που θα καταθέσει η νέα κυβέρνηση, εφόσον μα εμπιστευθεί ο ελληνικό λαό, θα συμπεριλαμβάνει τι μειώσει φόρων για τι οποίε έχουμε δεσμευθεί ξεκινώντα με το φόρο τη επιχείρηση και τον ένφια. Αυτέ είναι οι δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί από εμένα, είναι αδιαπραγμάτευτε. Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο και πιστεύω ότι θα πείσουμε τι Βρυξέλλε ότι μια αναπτυξιακή πολιτική μπορεί να μα επιτρέψει να έχουμε χαμηλότερα πλεονάσματα. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί αυτό θα είναι και προ όφελο των δανειστών. Χαμηλότερα πλεονάσματα σημαίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη δυνατότητα αποπληρωμή χρέου. Αυτό ενδιαφέρει του Ευρωπαίου πολίτε, ε, οι οποίοι ε, ενδιαφέρονται να πάρουν πίσω τα χρήματά τους και αυτό μπορούμε να κάνουμε πράξη με αυτή την πολιτική.